και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε με έναν από τους ειδικότερους στο χώρο αυτό, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε και βασικός τέλεχος στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου, στη συνέχεια διευθύνων σύμβουλος στα ελληνικά πετρέλαια, στο upstream, και είναι εκλεγμένος αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ενέργειας, που έχει περίπου 100 μέλη πετρελαϊκών και ενεργειακών εταιριών, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι ο κύριος Γιάννης Γρηγορίου. Καλημέρα, κύριε Γρηγορίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα σε όλους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω, σε μια περίοδο που παγκόσμια η ενέργεια είναι το μεγάλο ζήτημα, πώς προσέρχεται η χώρα μας σε αυτό το μεγάλο ζήτημα? Σε αυτή την ενεργειακή κρίση που σιγά σιγά έχει μετατραπεί σε ενεργειακό εφιάλτη και που δυστυχώς φοβάμαι ότι και τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα πιο δύσκολο από το φετινό. Νομίζω και δυστυχώς για μας πάμε σε όλη αυτή την περιπέτεια χωρίς να είμαστε ούτε σωστά προετοιμασμένοι, ούτε να έχουμε στρατηγικές που να μας θωρακίζουν σαν χώρα σήμερα και να μας επιφυλάσσουν ένα καλύτερο αύριο που μπορούμε να έχουμε. Γιατί το λέτε αυτό? Τι θα έπρεπε να συμβαίνει στη χώρα επί της ουσίας? Γιατί νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε εάν σοβαρά θέλουμε μια ενεργειακή στρατηγική, γιατί απεδείχτη και το πιο ταπεινό σπίτι ενεργειακά έχει αντιληφθεί το ρόλο που παίζει η ενέργεια, όχι μόνο για το ρεύμα. Πώς λοιπόν στρατηγικά θα έπρεπε να βλέπουμε σοβαρά την υπόθεση αυτή? Σοβαρά, μα επιβάλλεται να είναι σοβαρή κάθε στρατηγική που έχει η χώρα σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ιδιαίτερα στο θέμα της ενέργειας, που οι οποιασδήποτε επενδύσεις είναι μακροχρόνιες της τάξης των δεκαετιών, αλίμονο εάν δεν χαράξεις από την αρχή μια στρατηγική που θα σε οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα και την οποία να την ακολουθείς με συνέπεια και συνέχεια και να μην την αλλάζεις συνεχώς ανάλογα με τις συγκυρίες τις διεθνείς ή τις εσωτερικές μόνο και μόνο για να έχεις μια άγρα ψηφοφόρων ή μέσα σε ένα γεωπολιτικό σύστημα το οποίο είναι συνεχώς εξελισσόμενο και αλλάζει, να προσπαθείς εκείνη τη στιγμή να πάρεις θέση. Πρέπει ιδιαίτερα στην ενέργεια να έχεις μια στρατηγική που θα την ακολουθείς, όπως είπα, με αυτές τις δύο λέξεις χαρακτηριστικά, με συνέπεια και συνέχεια. Και στη χώρα μας, στα τελευταία 50 χρόνια, εγώ δουλεύω 42 χρόνια πια στον ενεργειακό τομέα, παρακολουθεί κανείς σπασμωδικές και εφήμερες κινήσεις. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, πατάω το διακόπτη και έχω φως. Δεν είναι τόσο απλό. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο, οφείλει να έχει κάνει μία σειρά από πράγματα την ώρα του και σωστά. Και δεν το κάνουμε. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα είναι εξαγωγός ενεργειακής ασφάλειας. Απομαγνητοφωνώντας την ομιλία του στην παγκόσμια ημερίδα για το LNG, διαπιστώνω τα εξής: προαναγγελία δημιουργίας νέων θέσεων FSU και FSRU εκτός από την Αλεξανδρούπολη στην Ελλάδα, μαζικές επενδύσεις στο φυσικό αέριο και ιδιαίτερα στο LNG, αναβάθμιση ενεργειακής ασφάλειας ως hub για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και λέμε, είμαστε εξαγωγέας ενεργειακής ασφάλειας στους γείτονές μας και κόμβος από τον οποίο σιγά σιγά περνούν όλο και περισσότερα LNG και υγροποιημένο φυσικό αέριο, δηλαδή, ή φυσικό αέριο. Είμαστε κόμβος. Αυτό μας καθιστά στρατηγικά παίχτη? Ναι, και σε αυτό έχω πολλές αντιρρήσεις. Ακόμα και σε αυτή τη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός εχθές, έχω πάρα πολλές αντιρρήσεις. Διότι συνεχώς ανακαλύπτει κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Κάποια στιγμή τον Απρίλη είπε ότι κάνουμε μια νέα αρχή στην έρευνα για υδρογονάφρικες. Πριν από 4-5 μέρες στο κατάκολο είπε δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Εχθές μίλαγε συνεχώς για LNG και δεν έλεγε σχεδόν τίποτε για το φυσικό αέριο που είχε πει κάποιους μήνες πριν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Και το να είσαι κόμβος, διακομιταξιστικός κόμβος
σε LNG είτε σε πράσινη ενέργεια από τη Βόρεια Αφρική ή όλα αυτά τα μεγάλα επιβόλαια, δεν σημαίνει τίποτα να περνάνε από τη χώρα σου δικτύα. Γιατί στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις δεν έχεις καν το δικαίωμα να κλείσεις τη βάνα. Το θέμα είναι, θα μπορούσε να υπάρχει και αυτό, το θέμα είναι τι εσύ έχεις από μόνο σου για να έχεις τη δική σου ασφάλεια. Πώς μπορείς να πουλήσεις ασφάλεια σε άλλους όταν δεν είσαι, έχεις εσύ επαρκή ασφάλεια. Και για να το κάνω έτσι λίγο πιο τρανταχτό, είναι και να μιλήσουμε και λίγο και στον τομέα που μπορώ να σας πω και μερικά πράγματα και πώς διαχρονικά αυτά έχουν εξελιχθεί και τι προοπτικές έχουμε. Στο θέμα έρευνας υδρογονοθράκων, τα λάθη είναι τραγικά επί δεκαετίες και δεν έχουν καμία σίγουρη προοπτική. Καταρχήν, για να μην παρεξηγηθώ έτσι, το ότι σήμερα γίνονται γεωφυσικές έρευνες στην Κρήτη και στο Ιόνιο είναι ένα απόλυτα θετικό βήμα, έτσι, να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα. Το ότι κάνουμε έρευνες αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα θετικό. Το γιατί όμως έχουμε χαρακτηρίσει να τις κάνουμε και το τι προοπτικές δίνουμε σε αυτές τις έρευνες είναι το μεγάλο ερωτηματικό και το μεγάλο ζητούμενο, και σε αυτό έχετε να κουμπώσει και αυτά που λέμε για το αν θα γίνουμε, αν θα περάσουν και η ηλεκτρική ενέργεια από τη Βόρεια Αφρική, πράσινη ενέργεια προς την Ευρώπη, για το αν τελικά LNG θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε. Στην Αλεξανδρούπολη ήταν να γίνει, σταμάτησε για άλλους λόγους φαντάζομαι γεωπολιτικούς. Οπότε αν θέλετε να το δούμε λιγάκι έτσι πιο σφαιρικά, και τότε θα αρχίσουμε ίσως να προβληματιζόμαστε και να ανησυχούμε περισσότερο από τα ωραία λόγια. Θα το κάνουμε αυτό. Επιτρέψτε μου μόνο να πω και με διορθώνετε αν κάνω λάθος, έχετε εμπειρία. Χαμπ σήμερα δεν διεκδικεί να είναι μόνο η Ελλάδα. Χαμπ διεκδικούν να είναι οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης μετά το ενεργειακό πρόβλημα. Στη Γερμανία τελειώνει ένας τέτοιος σταθμός υγροποίησης σε χρόνο ρεκόρ. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, Φιλανδία, ακούω. Άρα δεν λέμε κάτι, λέω κάτι υπερβολικό αυτή τη στιγμή? Όχι, και συνήθως hub κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών σε διάφορες μορφές ενέργειας που εκείνη τη στιγμή είναι, θέλουν να είναι όλες οι χώρες του κόσμου, έτσι. Η Αλβανία, αν ρωτήσετε, θέλει να είναι hub και να περνάνε από εκεί οι διάφοροι αγωγοί φυσικού αερίου. Το ίδιο ισχύει για τη Βουλγαρία, το ίδιο ισχύει για όλους. Από όλους ακούτε το ίδιο πράγμα. Γιατί προφανώς για να φτάσει κάτι στην κεντρική Ευρώπη, μοιραία θα περάσει από όλες αυτές τις χώρες. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λοιπόν σε αυτό που εσείς ήδη είπατε εισαγωγικά. Εγώ να υπενθυμίσω ότι η αγωγή, κατά μείζωνα λόγο, η περισσότερη αγωγή από τους γνωστούς περνούν από τουρκικό έδαφος. Γιατί κάποιοι προσποιούνται, δεν το ξεχνάνε αυτό, ακόμη και του ΤΑΠ. Όμως, επειδή το θίξατε, πάμε λιγάκι στα δικά μας. Είπατε, είναι θετικό. Μάλιστα. Είναι θετικό ότι έχουμε επανέναρξη των ερευνών. Αυτή είναι η ακριβής έκφραση. Για να μην τρελαθούμε στη χώρα, επανέναρξη μετά από 10 χρόνια πάνω σε συμβασιοποιημένα, αδειοδοτημένα λίπεδα από το 2019. Ωραία. Θα διαφωνήσω στην λέξη επανέναρξη. Δεν είναι επανέναρξη. Τώρα η πραγματική επανέναρξη ήταν πριν από 10 χρόνια. Α, μάλιστα. Δεν είναι τώρα, απλά προσπαθούν να την οικειοποιηθούν κάποιοι για τους δικούς τους επικοινωνιακούς και πολιτικούς λόγους. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά το 1998 που είχε γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την ΔΕΠΕΚΙ να φέρει ξένες εταιρείες και όπου έγινε ο πρώτος γύρος παραχωρήσεων, όταν έγινε η ελληνικά πετρέλαια και για διάφορους άλλους εμπορικούς λόγους σε μεγαλύτερη κλίμακα, οι έρευνες σταμάτησαν γύρω στο 2000. Και από το 2000 μέχρι το 2010 δεν γινόντουσαν έρευνες. Πάρα πολύ λίγες έρευνες από τα ελληνικά πετρέλαια σε επίπεδο γραφείου. Έτσι, δεν είχαν γίνει στο ύπαιθρο. Και μετά την κρίση, ακούγοντας, και σε αυτό το ξέρουμε όλοι και το πιστώνουμε στον τότε υπουργό Μανιάτη, ο οποίος άκουσε και ανθρώπους από την αγορά και ακαδημαϊκούς, έβαλε μπροστά και γίναν οι πρώτες σεισμικές έρευνες από την PGS για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου, της ΕΔΕΗ. Και εκεί πέρα η ελληνικά πετρέλαια, ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια ως συνέχεια της ΔΕΠ είναι ουσιαστικά το driving force, η
δύναμη που πάει προς τα μπροστά την έρευνα πετρελαίου στη χώρα, διαχρονικά. Και τότε εκεί πέρα μια ομάδα επιστημόνων είδε ότι στη χώρα υπάρχουν προοπτικές. Είμαστε οι πρώτοι σε ελληνικά πετρέλαια που αγοράσαμε όλο το πακέτο των σεισμικών, το ενσωματώσαμε στα παλιά υπάρχοντα από τον καιρό της ΔΕΠ και της ΔΕΠΕΚΙ και αρχίσαμε να κάνουμε κάποιες γεωλογικές θεωρίες και να βάλουμε τη χώρα ξανά στο ραντάρ των πετρελαϊκών εταιριών. Και εκεί πέρα άρχισε ξανά πραγματικά να γίνεται έρευνα. Προκυρήθηκαν διαγωνισμοί, μπήκε και η μέση γραμμή μεταξύ της Ιταλίας, Λιβύης και βγήκε ο μεγάλος διαγωνισμός του 2014 στη θάλασσα και άρχισε η χώρα να κάνει πρώτον έρευνες και δεύτερον να μπαίνει στο ραντάρ των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών. Εκεί άρχισε και ουσιαστικά στα πανεβάσματα δεν έχει σταματήσει. Οπότε το να λέμε τώρα ότι είναι επανέναρξη για τους ανθρώπους της αγοράς και τους ανθρώπους που ξέρουν και παρακολουθούν δεν λέει τίποτε. Ίσα-ίσα μας πηγαίνει ως χώρα ένα βήμα πίσω. Και σε αυτό το σημείο ήταν η μεγάλη διαφωνία με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε τον Απρίλη κάνουμε μια νέα αρχή, ξεκινάμε νέες έρευνες. Μόλις ξεκινάμε, υπήρχαν οι έρευνες. Αυτή ήταν ομολογία ότι πραγματικά μεταξύ 20 και 22 είχαν σταματήσει κάποιες έρευνες. Αν το δούμε έτσι, τότε το πράγμα είναι ακόμα χειρότερο. Οπότε θέλω να πω ότι από το 2011-2012 που έγιναν τα πρώτα σεισμικά από την BGS, κόσμος στην πετρελαϊκή βιομηχανία και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό ασχολείται με τη γεωλογία της χώρας και αν έχει προοπτικές για υδρογονάνθρακες. Έχει προοπτικές για υδρογονάνθρακες η χώρα? Και ρωτώ έναν άνθρωπο που υπηρετεί το χώρο 4 δεκαετίες. Έχει? Ή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε και περισσότερο καταντάστικος μύθος? Εάν με ρωτάσατε πριν το 2010 θα σας έλεγα έχουμε σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές που τις ξέρουμε, που είναι η περιοχή του Βόρειου Αιγαίου, του Θερμαϊκού και του κόλπου της Καβάλας με τα διαπιστωμένα κοιτάσματα. Εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο δυναμικό το οποίο εξακολουθεί να είναι εν πολύ ανεξερεύνητο αλλά και είναι σίγουρο ένα πετρελαϊκό δυναμικό. Με συγχωρήστε με κατά τη διάρκεια τη συζήτηση όταν λέω πετρέλαιο μπορεί να είναι πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, έτσι, αλλά τόσα χρόνια είναι τη ρήμη του λόγου λέμε πετρέλαιο για τις υδρογονάνθρακες. Στη Δυτική Ελλάδα που έχουμε πιστοποιήσει την ύπαρξη πετρελαίου, τα πράγματα και φυσικό αέριο, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα στην έρευνα. Από το 2010 όμως, όταν προσθέθηκε στη γνώση των γεωεπιστημόνων οι καινούργιες γεωφυσικές έρευνες που γίνανε και σε βαθιά νερά, παρένθεση στο παρελθόν, κάναμε έρευνες μέχρι 500 μέτρα βάθος θάλασσας, 800, δεν είχε την τεχνολογική δυνατότητα να πας περισσότερο, τώρα όμως πας μέχρι 3.500 μέτρα βάθος θάλασσας. Αυτά μας έδωσαν τη δυνατότητα να σκεφτούμε με μεγαλύτερο εύρος και να δούμε ότι πραγματικά στη χώρα υπάρχουν προοπτικές. Νομίζω σας το έχω ξαναπεί ότι ήταν Χριστούγεννα λίγο πριν τέτοια εποχή, το 2015 ήδη, πέρασαν και 7 χρόνια από τότε, όταν οι συνάδελφοι γεωλόγοι στα ελληνικά πετρέλαια ήρθαν να μου δείξουν μια σεισμική τομή από την BGS που ουσιαστικά ήταν ένα copy-paste του κοιτάσματος του ΖΟΡ. ΖΟΡ που είχε ανακαλυφθεί τότε πρόσφατα την ENI με τα πολύ μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου στην θαλάσσιο χώρο της Αιγύπτου και το βλέπαμε μπροστά μας στην, δυτικά από την Κρήτη. Αυτό μαζί με κάποιες άλλες δημοσιεύσεις που έδειχναν ότι τα ίδια πετρώματα από τον Παντοκράτορα, το βουνό πάνω από την πόλη της Κέρκυρας βγαίνανε στην Τουρκία πίσω από το Καστελόριζο και μαζί με κάποια άλλα που είχαμε από τις γεωπιστικές καταγραφές μας έδειχναν ότι πρέπει με έναν τρόπο να ενώσουμε γεωλογικά ένα τόξο που να ξεκινάει από την Κέρκυρα
να περνάει κάτω από την Κρήτη και να στρίβει και να πηγαίνει όλο το θαλάσσιο χώρο μέχρι το Καστελόριζο. Και αυτό ήταν που προσπαθήσαμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια και αυτό είναι που οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες σαν την Total και την Exxon Mobil αποδέχτηκαν μετά πάρα πολλές συζητήσεις και πάρα πολλή δουλειά για να έρθουν στη χώρα. Και όλο αυτό δείχνει ότι οι προοπτικές πια της χώρας είναι μεγάλες. Αυτή τη στιγμή είχε βγάλει και μια έκθεση η ΕΔΕΗ τον Ιούλιο του 19. Μπορώ να σας το πω με τα λόγω γνώσεως ότι πραγματικά στην Ελλάδα υπάρχουν, οι συνάδελφοι λέγανε 25 γεωλογικές δομές. Εγώ μπορώ να σας πω ότι είναι πάνω από 30-40 δομές γεωλογικές, οι οποίες εν δυνάμει μπορούν να περιέχουν κοιτάσματα έδαφων ανθράκων. Όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα, όπως σας είπα, αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο. Επομένως, αυτή τη στιγμή, στατιστικά, αν το πάρετε, και 20% πιθανότητα να έχει κάθε μία από αυτές τις δομές να έχει υδρογονάνθρακες, είναι στατιστικά, μόνο μαθηματικά, είναι λιγότερο από 1% πιθανότητα να μην υπάρχουν υδρογονάνθρακες στη χώρα. Τώρα, κύριε Γρηγορίου, ας έρθουμε λίγο στο σήμερα. Όποτε θέλετε θα γυρνάτε και προς τα πίσω, δείχνοντας ακριβώς αυτή τη διαχρονικότητα της παθογένειας, όπως λέω εγώ, στη χώρα μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα καθημαγμένη οικονομικά. Έχει φάει στο κεφάλι ο Έλληνας πολίτης 3 μνημόνια πλάς και μας έχουν πάει δεκαετίες πίσω. Έχει χαθεί ο ανθός της χώρας, τα νιάτα της και εξειδικευμένα νιάτα, όχι μόνο με πτυχία πανεπιστημιακά, εξειδικευμένα ακόμη, δεν θα κουραστώ να το λέω, και ως μάστορες έχουν χαθεί, έχουν φύγει στο εξωτερικό. Δηλαδή αν αύριο, τολμώ να το πω αυτό, μας έλεγε ο Γιάννης Γρηγορίου ότι αύριο το πρωί βγάζουμε φυσικό αέριο, εμείς δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό. Θα πρέπει να βρούμε απαλού για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, ερχόμενοι στο σήμερα, σας άκουσα πολύ προσεκτικά σε αυτό που είπατε. Μα με συγχωρείτε, από την Πάτρα ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε ότι αν μιλάμε για πετρέλαιο να το ξεχάσουμε. Δεν ρισκάρουμε τη μόλυνση μιας περιοχής. Δεν το κατάλαβα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μιλάμε μόνο για φυσικό αέριο. Ερώτημα σε εσάς. Δηλαδή θα έρθει μια εταιρεία, οποιαδήποτε εταιρεία, δεν τις αγιοποιώ. Θα τρυπήσει, θα βρει πετρέλαιο, θα πει «Α, δεν με νοιάζει, πάω παρακάτω, θέλω φυσικό αέριο». Γίνονται έτσι τα πράγματα? Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Εάν είναι σαφής και κατηγορηματική η δήλωση και την εννοεί ότι αν μια γεώτρηση βρει πετρέλαιο δεν θα το βγάλουμε, πείτε μου εσείς θα ρισκάρατε 120-140 εκατομμύρια δολάρια που κάνει μια γεώτρηση θαλάσσια αυτή τη στιγμή και έχει πιθανότητες. Καταρχήν, το φυσικό αέριο από μόνο του δεν υπάρχει στη φύση. Με πολύ μεγάλες πιθανότητες μαζί με το φυσικό αέριο θα βγουν και υγροί υδρογονάνθρακες. Πολύ σπάνια θα βρούμε και το φυσικό αέριο. Έτσι. Η γεωχημία εξάλλου για την Κρήτη λέει ότι υπάρχουν και υγροί υδρογονάνθρακες. Θα έρθει κάποιος να δώσει, να κάνει τα σεισμικά που είναι 10-12 εκατομμύρια, δεν είναι τίποτα αυτό, αλλά θα κινητοποιήσει τους μηχανισμούς για να κάνει μία γεώτρηση, δεν λέει τίποτα, τους μηχανισμούς για δύο γεωτρήσεις, να ξοδεύσει 250 εκατομμύρια δολάρια και αν έχει πετρέλαιο μέσα να του πούνε φυγέ. Να σας πω την απάντηση σε αυτό. Αυτό έγινε με τη Repsol. Αυτό έγινε, με την Total. Γιατί έφυγε η Repsol την Total. Ακριβώς γιατί δεν είχαν τα εχέγγυα ότι στην περίπτωση που οι επενδύσεις τους θα προχωρούσαν και θα έβρισκαν υδρογονάνθρακες, η ελληνική πολιτεία με τον οποιονδήποτε ήταν στο τιμόνι της χώρας εκείνη τη στιγμή θα τους έδινε την εγγύηση ότι θα προχωρούσαν στην εκμετάλλευση. Ερώτημα λογικό, συνέχεια αυτού που λέτε. Αν λοιπόν στην Πάτρα η δήλωση για το κατάκολο ήταν πετρέλαιο stop, γιοκ, δεν θα βγάλουμε. Αυτό δεν θα έπρεπε πολλαπλασιαστικά να ισχύει για την αδειοδότηση τη νέα στον Πρίνο, δεν ισχύει για τις ετοιμασίες που κάνει άλλη εταιρεία στα Γιάννενα? Γιατί στα Γιάννενα, ειλικρινά τώρα, πιστεύετε ότι είναι φυσικό αέριο ή πετρέλαιο οι μεγαλύτερες ποσότητες? Η γεωχημία μας δείχνει ότι πιθανότητα στα Γιάννενα είναι για πετρέλαιο. Μάλιστα. Άρα θα πούμε ούτε αυτό. Και πώς γίνεται στον Πρίνο και δώσαμε νέα άδεια?
πρέπει να γίνουν αυτά. Μα εγώ δεν λέω αν πρέπει ή δεν πρέπει, κύριε Γρηγορίου. Προσπαθώ να καταλάβω αυτή την αντίφαση των κρατικών επιτελείων στις αποφάσεις τους. Μα ακριβώς δεν είναι. Συμφωνούμε ακριβώς, κύριε Σαχίνη, σε αυτά όλα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βλέπει κανείς και να είναι πολύ ρεαλιστής σε αυτό που έχει, που μας προσφέρει η μητέρα γη. Η μητέρα γη δεν έχει υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να έχει φυσικό αέριο. Ένα παράδειγμα είναι κάποια μικρά κοιτάσματα βιογενούς φυσικού αερίου. Καλή όραση για αυτό που έχετε στη Μεσαρά, στο νησί σας, ή σαν για αυτό που είναι στην Βορειοδυτική Πελοπόννησο και σε κανένα δυο άλλες Πιερία. Ναι. Αυτά είναι γιατί είναι μια άλλη προέλευση του φυσικού αερίου. Μην μπούμε στην επιστημονική συζήτηση. Βασικά είναι αέριοι υδρογονάνθρακες φυσικό αέριο και μάλιστα κάποιοι από αυτούς είναι και καλής ποιότητας. Αλλά σε άλλες περιοχές, όλη η γνώση που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι μπορεί να έχουμε ταυτόχρονα πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Για παράδειγμα, τώρα, μια που μιλάμε τώρα για την περιοχή της Αχαΐας και της Ηλίας, που γίνεται η συζήτηση που λέγαμε. Στην περιοχή της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου, η οποία είναι ερευνημένη από το παρελθόν από τη ΔΕΠ και που την είχε η ελληνικά πετρέλαια μέχρι πρόσφατα, υπάρχει ένα κοίτασμα βιογενούς φυσικού αερίου που όταν το βρήκαμε τη δεκαετία, στην αρχή της δεκαετίας του 80, δεν του έδωσε κανείς ιδιαίτερη σημασία. Έμεινε εκεί που έμενε, έχουμε τα αποτελέσματα των φιλοτρήσεων, έμεινε εκεί που έμενε. Η περιοχή όλη μετά από σε όλη την παραλία από την κάτω Αχαΐα αλλά και στα ενδότερα μέχρι το Κατάκολο έχει ενδείξεις φυσικού αερίου. Στο Κατάκολο, σας το έχει πει και ο Μάκης Ζαγελίδης, βγαίνει φυσικό αέριο μέσα στο λιμάνι. Όλη η περιοχή εκεί πέρα έχει και φυσικό αέριο. Έχεις λοιπόν και τον Πατραϊκό κόλπο που η ελληνικά πετρέλαια τον είχε, έκανε τρεις διάστατες έρευνες, έχει μια δομή, πιστοποιημένη δομή για υδρογονάνθρακες, η οποία από τις 75 γεωτρήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στην Ελλάδα πιστεύω ότι είναι η καλύτερη δομή. Οι χειρότερες από αυτές που έρχονται, αλλά από όσες έχουμε τρυπήσει είναι η καλύτερη, η οποία σύμφωνα με κάποια γεωλογικά μοντέλα που έχουμε είναι περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Το 1 τρίτο από αυτό μπορεί να είναι ένα gas cap, δηλαδή το πάνω μέρος να έχει φυσικό αέριο. Και η ερώτηση απλή δική μου είναι, έχεις τον Πατραϊκό που μπορεί να τον τρυπήσεις άμεσα και να βγάλεις καταρχήν φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και έχεις και το κοιτασματάκι βιογενούς φυσικού αερίου δίπλα στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Γιατί πολύ εύκολα δεν τα κάνεις αυτά να τα βγάλεις μέσα σε 2 χρόνια μπορεί να έχεις παραγωγή. Να πρώτη ύλη για τη Μεγαλόπολη, να ενέργεια για όλη την αγροτική οικονομία της περιοχής, να φυσικό αέριο για την περιοχή της Πάτρας και να αλλάξεις όλο το τοπίο στη Δυτική Ελλάδα μέσα σε 2 χρόνια, 3 από τη στιγμή που μιλάμε σήμερα. Τόσο απλά. Τόσο απλά λέτε. Το περιγράφω τόσο απλά γιατί τόσο απλό είναι. Ξέρετε κύριε Γρηγορίου, νωρίτερα από εσάς είχα εδώ έναν ειδικό μηχανικό και άλλοτε διευθυντή των ορυχείων στην Τολεμαΐδα και του διάβασα μια απόφαση για να καταλάβετε του κυρίου Σκρέκα που έχει σχέση εκεί με το ορυχείο στην Αχλάδα. Ξέρετε ποια είναι η επαναλειτουργία της εκμετάλλευσης του λιγνητορυχείου Αχλάδας, ποιο είναι το σκεπτικό? Εξυπηρετεί το επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, λέει ο κύριος Σκρέκας. Ο κύριος Σκρέκας, αξιοποίηση εγχώριων εναλλακτικών και φθηνότερων σε σχέση με το εισαγόμενο φυσικό αέριο πηγών ενέργειας. Καλά, το καταλάβαμε 3 χρόνια. Το καταλαβαίνετε 3 χρόνια μετά ότι βία απολιγνητοποίηση της χώρας. 3 χρόνια μετά είναι πριν από 3 μέρες αυτή η απόφαση. Καταλάβαμε ότι δεν έπρεπε να προχωρήσει αφού δεν είχαμε εναλλακτική, όπως λέτε εσείς τώρα, πετρελαίου δικού μας ή δικού μας φυσικού αερίου. Βλέπετε, γιατί είμαι λίγο επίμονος στο αν πραγματικά υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός και για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Λέμε όμως χθες ότι είμαστε ο κόμβος ενεργειακής ασφάλειας των Βαλκανίων. Σοβαρά το λέμε τώρα αυτό? Και να σας αποκαλύψω πάνω σε αυτό που λέμε για να τελειώσουμε και αυτή την παρένθεση. Αυτά σχετικά με το φυσικό αέριο στην Βορειοδυτική Πελοπόννησο και στον Πατραϊκό είναι σε γνώση και της ΕΔΕΙΕΠ, της ΕΔΕΗ. Έτσι, η οποία πια έχει τις περιοχές στα χέρια της, γιατί έχουν επιστρεφεί από τις ανάδοχες εταιρείες
γιατί δεν τις επαναπροκυρήσει. Η υφιστάμενη νομοθεσία τη δίνει το δικαίωμα πάρα πολύ εύκολα, με αυτό που λέγεται διαδικασία open door, αυτές οι περιοχές που έχουν επιστραφεί από προηγούμενους παραχωρησίουχους να είναι ελεύθερες και όποιος θέλει να πάει να τις ζητήσει με τους ίδιους όρους του διαγωνισμού που υπήρχαν πριν, δηλαδή γίνονται πολύ γρήγορα όλες αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, για να ξεκινήσει να κάνει. Για κάποιο λόγο ο προηγούμενος παραχωρησίουχος, γιατί η δική του στρατηγική για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν ήθελε να το κάνει. Φεαρινά, μια χαρά. Γιατί ο κρατικός φορέας, ο οποίος υλοποιεί και τις περίφημες κυβερνητικές επιλογές, δεν βγαίνει να το κάνει. Και στο Ηράκλειο, ναι, πέρσι το καλοκαίρι, σε ένα ενεργειακό συνέδριο, θα το αποκαλύψω, παρόλο που ήταν τελείως ιδιωτικής φύσεως η συζήτηση, είχα την ευκαιρία να μιλήσω επιδίλεπτο με τον κύριο Σκρέκα, που του είπα ακριβώς αυτά τα πράγματα. Ξέρει δηλαδή. Και τι σας απάντησα? Θέλετε να μας πείτε? Χαμογέλασε. Εντάξει. Χτύπησε πατρικά στην πλάτη, παρόλο που είναι και μικρότερος μου, και προχώρησε. Μάλιστα. Ξέρετε όμως, τότε το αφήγημα ήταν ότι δεν συζητάμε πια, δεν θα γίνουμε ούτε κόλπος του Μεξικού, ούτε περσικός κόλπος εμείς εδώ. Μας ενδιαφέρει, ναι, μόνο η αηφορία. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Σας όχι, το λέω επειδή μιλάμε και στρατηγική. Και το αφήγημα, όπως είπατε και εσείς, αλλάζει από μέρα σε μέρα. Ναι, δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα. Με ρωτάνε εδώ ακροατές, επιμένουν. Ο κύριος Γρηγορίου λέει, σας απέφυγε ευσχήμως, αλλά μάλλον ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει στον Πρίνο και με την Energian και το προσπέρασε. Μήπως θέλει, λέει, λίγο να μας πει κάτι? Συνδέεται, για παράδειγμα, με ένα δάνειο 90,5 εκατομμυρίων από την Παρευξήνια Τράπεζα για να προχωρήσουν εκεί? Και μέσα στην Παρευξήνια, λέει, να θυμίσω εγώ, ο ακροατής, είναι και τουρκικά κεφάλαια. Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια για να μπορώ να πάρω θέση. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η Energian έχει ένα δικό της ρεαλιστικό πρόγραμμα επενδυτικό. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια εταιρεία η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, το οποίο το ακολουθεί, αντλεί πάρα πολύ ψηλά κεφάλαια, γιατί οι επενδύσεις της στο Ισραήλ ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, και επομένως νομίζω ότι έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο που ξέρουν τι κάνουν. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι που δεν γνωρίζω. Ωραία. Προχωράω. Είπαμε για αυτή την, που όμως και αυτό είναι ένας κρίκος, μας δώστηκε το παράδειγμα της συνομιλίας που είχατε εδώ στο Ηράκλειο με τον Υπουργό, δείχνει τελικά αν έχουμε στρατηγική βάθος. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή τα σεισμικά, και θέλω να υπενθυμίσω, παρόν ήσασταν άλλωστε πριν 15 μέρες τηλεοπτική εκπομπή Αντιθέσεις, υπόθηκε, όχι μόνο δεν διαψεύστηκε αλλά δια της οποίας επιβεβαιώθηκε, τα σεισμικά γίνονται από δύο ερευνητικά, τα τρισδιάστατα, για λογαριασμό, η μίσθωση είναι για λογαριασμό της ΕΔΕΗ, όχι των εταιριών. Πώς το αποκωδικοποιείτε αυτό? Δεν ξέρω αν και για τις δύο περιοχές. Διάβασα μια ανακοίνωση της ΒΕΒΕΦ για την Κρήτη. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και για την περιοχή στην Κέρκυρα που κάνει η Energian μαζί με την Ελληνικά Πετρέλαια. Για την Κρήτη διάβασα, ναι, ναι, την ανακοίνωση της ΒΒΕΦ και το ρωτήσατε κι εσείς, ότι δεν είναι ενοικιασμένα από την Exxon Mobil, που ενεργεί ούτως ή άλλως ως διαχειριστής της κοινοπραξίας με τα Ελληνικά Πετρέλαια. Εάν αυτό δεν έχει διαψευστεί, ούτε είπανε κάτι κάποιος, εάν είναι έτσι, είναι λίγο παράδοξο, θα το χαρακτήριζα, σε παγκόσμιο επίπεδο, και δημιουργεί κάποια ερωτηματικά σε εμπορικό και νομικό πλαίσιο. Γιατί τι συμβαίνει? Τα δικαιώματα, όλα τα δικαιώματα, τα κυριαρχικά δικαιώματα σε όλο τον ελλαδικό χώρο, τα έχει το ελληνικό δημόσιο. Παραχωρεί με μια σύμβαση μίσθωσης σε κάποιες εταιρείες συγκεκριμένα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης για υδρογονάνθρακες. Παραχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα σε εταιρείες που θα ψάξουν και θα βρουν πιθανόν και θα εκμεταλλευτούν τις υδρογονάνθρακες. Σε αυτές τις περιοχές λοιπόν, οι οποίες είναι σαφώς καθορισμένες και περιγράφονται στις συμβάσεις μίσθωσης, με συντεταγμένες πλήρως, και είναι νόμος του κράτους γιατί είναι κυρωμένες από τη Βουλή, εκεί έχει δικαιώματα μόνο οι εταιρείες που τους έχουν παραχωρηθεί τα δικαιώματα. Στην Κρήτη δηλαδή, δικαιώματα εκεί πέρα για να ψάξουν έχουν μόνο η ExxonMobil
και η Hellenic Energy, η ελληνικά πετρέλαια. Κανείς άλλος. Εάν τώρα αυτές οι εταιρείες επιλέγουν να μην ναυλώσουν το καράβι για να κάνει για αυτές τα σεισμικά, σημαίνει ότι το ναυλώνει ποιος, το ελληνικό δημόσιο, με την ΕΔΕΗ. Θα μπορούσε μέσω με μιας εμπορικής σύμβασης μεταξύ των εταιριών που έχουν πάρει τα δικαιώματα της ΕΔΕΗ και του σκάφους να υπάρχει ένα ψιλοπαράξενο μοντέλο εμπορικό. Γιατί η άλλη, αυτό που συνέβη και το 2012 ήταν ότι το καράβι της PGS τότε, της εταιρείας που είναι και τώρα, το είχε ναυλώσει το ελληνικό δημόσιο, αλλά οι περιοχές ήταν ελεύθερες. Και τα σεισμικά, τα στοιχεία που απέκτησε το καράβι, μπορούσε να τα αγοράσει οποιαδήποτε εταιρεία ήθελε στον κόσμο. Και ένα 10% πάει στο ελληνικό δημόσιο από αυτά. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ένα 10% πήγαινε στο ελληνικό δημόσιο. Τώρα είναι αλλιώς, λέτε. Τώρα είναι αλλιώς. Θα υπάρχει επομένως και μια εμπορική σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των εταιριών, ότι αυτά τα δεδομένα είναι αποκλειστικά για τις εταιρείες. Γιατί προφανώς η ExxonMobil και η ελληνικά πετρέλαια δεν θέλουν τώρα αυτή τη στιγμή αυτά τα δεδομένα να βγουν και να τα αγοράσει ο χι ανταγωνιστής ή η ΕΝΑΗ, ας πούμε. Αλλάζει το εμπορικό στάτους της περιοχής και των δικών τους περιουσιακών στοιχείων. Γιατί κάθε μια εταιρεία παίρνει μια περιοχή, κάνει έρευνες και προσθέτει αξία σε αυτή την περιοχή, που μπορεί να μεταπολίσει ένα κομμάτι της, ένα ποσοστό της ή όχι. Επομένως, κάτι παράξενο είναι εκεί. Τώρα, γιατί η ΕΔΕΗ δεν βγαίνει να το πει, που είναι δικιά της δουλειά, μάλιστα, δεν ξέρω. Να ρωτήσω και να ζητήσω τη συμβολή σας σε μια πληροφορία που έχουμε εμείς. Η πληροφορία λέει ότι επίκειται συμφωνία ενός άλλου μεγάλου πετρελαϊκού αμερικανικής έδρας, δεν είναι αμερικανικό, είναι πολυεθνική, τη Chevron με την PGS μέχρι τέλη Δεκεμβρίου για να αποκτήσει και αυτή τα σεισμικά του 12. Μου κάνει εντύπωση ότι μια μεγάλη εταιρεία από το 12 μέχρι το 22 δεν έχει πάρει τα σεισμικά του 12 της PGS, και ό,τι καινούργιο προκύψει, προσέξτε το συμφωνητικό, ό,τι καινούργιο προκύψει από τις νέες έρευνες της PGS. Τι σας λέει αυτό? Εν πλήρη γνώση αυτού που σας λέω. Δεν σας παγιδεύω. Σας λέω ανοιχτά μια πληροφορία. Αυτό μεταφράστηκε ότι η Chevron έρχεται. Η Chevron καταρχάς πριν έρθει επίκειται υπογραφή σύμβασης με την BGS. Παρακαλώ πολύ. Και μάλιστα από τις θυγατρικές και των δύο, τα λέω πολύ συγκεκριμένα, Ολλανδίας και Αγγλίας, για τα σεισμικά του 12 έχω μια απορία. Μια μεγάλη εταιρεία από το 12 το 22, άρα τώρα μάλλον παίρνει χαμπάρι αυτό που λέτε εσείς, ότι εδώ υπάρχει πράγμα, ένα. Και δύο, εκτός από τα 12 και για ό,τι νέο προκύψει. Το ότι δεν τα είχαν αγοράσει το 12 και δεν τα είχαν αγοράσει μέχρι σήμερα είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Η περιοχή δεν ήταν μέσα στις περιοχές ενδιαφέροντος της εταιρείας. Ήταν επικεντρωμένο το ενδιαφέρον τους κάπου αλλού. Είχαν αποφασίσει αυτά τα 5-6 εκατομμύρια δολάρια, κάνουν αυτά. Δεν ήθελε να τα ξοδέψει για να ξοδέψει αυτά τα χρήματα για να τα πάρει. Μέχρι εκεί μια χαρά, και ξαφνικά η Chevron αρχίζει να ενδιαφέρεται περισσότερο για την περιοχή. Βλέπει ότι η ExxonMobil εξακολουθεί να επιμένει. Βλέπει ότι ξεκινάνε καινούργιες σεισμικά. Οπότε σου λέει να ενδιαφερθεί για την περιοχή. Και πάει να αγοράσει τα παλιά σεισμικά. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον, σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης, μπορεί να αγοράσει πλέον σεισμικά που ανήκουν στην περιοχή που έχει παραχωρηθεί στην ExxonMobil και στα ελληνικά πετρέλαια. Ένα το κρατούμενο. Μπορεί να αγοράσει τα γύρω-γύρω. Ναι. Όσο για τα καινούρια, μου φαίνεται αδιανόητο ότι η ExxonMobil και η ελληνικά πετρέλαια θα αφήσουν να πάρει μια τρίτη εταιρεία που δεν έχει δικαιώματα μαζί τους αυτά τα σεισμικά. Το θεωρώ σχεδόν αδύνατο. Θα μπορούσε ίσως η Chevron να έρθει σε συμφωνία με την ExxonMobil και τα LP για να κουβεντιάσει μαζί τους τα διάφορα στοιχεία, κάτι το οποίο γίνεται συνεχώς στην πετρελαϊκή αγορά. Μάλιστα. Έχω την εντύπωση πάντως ότι η σύμβαση
που είναι πρώτο πυλώνα υπογραφή μεταξύ PGS και Chevron, περιλαμβάνει τα πάντα. Όλο το πεδίο νότιο-νοτιοδυτικά, νότιο-νοτιοανατολικά της Κρήτης. Με ό,τι καινούριο υπάρχει και σε 3D. Οπότε εσείς κάποια στιγμή θα μας το αποκωδικοποιήσετε καλύτερα, εάν έρθει στην επιφάνεια και αν ολοκληρωθεί. Είναι στα σκαριά πάντως. Και είναι θέμα. Ναι, ναι. Σας ακούω και πιστεύω πλήρως τις πηγές σας. Δεν το ξέρω. Μου δημιουργεί μια σειρά από ερωτηματικά. Είναι καλό πάντως το ότι μια εταιρεία του Βεληνικού στη Σέβρον ενδιαφέρεται, έτσι. Για πάμε λοιπόν. Υπάρχουν πολλές περιοχές ελεύθερες γύρω από την Κρήτη, έτσι. Υπάρχει και στο Ιόνιο και στην Κρήτη. Υπάρχουν πολλές περιοχές ελεύθερες, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, οι οποίες είναι για μια εταιρεία του Βεληνικού στη Σέβρον. Και κυρίως υπάρχουν περιοχές που δεν έχουμε πάει ακόμη, όπως προκύπτει από το ελληνογυπτιακό μερικό μνημόνιο, τμηματικής οριοθέτησης. Δεν έχουμε πάει νότιο-νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Εδώ εμπλέκονται και τα γεωπολιτικά. Δεν ξέρω αν έχετε ένα σχόλιο, γιατί μετά θέλω να πάω πάλι στα τεχνικά μαζί σας. Στα γεωπολιτικά. Διότι τα οικόπεδα έχουν. Καλά το είπατε, από το 19 έχουν συμβασιοποιηθεί. Οι ναύτεξ όμως που μας έχουν ζαλίσει όλοι. Δεν είναι σε όλο το εύρος των οικοπαίδων, είναι εντός των οικοπαίδων, πάντως είναι 22 ναυτικά μίλια βορειότερα της λεγόμενης μέσης γραμμής Μανιάτη. Αυτό με βάζει στα αίματα να σκεφτώ ότι έχει υπολογιστεί εκτός Γάβδου η μέση γραμμή με αυτές τις ναύτεξ. Αν υπάρξει άλλη, νοτιότερα ακόμη καλύτερα, θα πω εγώ. Για την ώρα δεν είναι ο υπολογισμός με τη Γάβδο αυτές οι ναύτεξ. Δυστυχώς, τα πράγματα εκεί, δεν είμαι και ο πολιτικός αναλυτής, αλλά όλη αυτή η ιστορία με τις ναύτεξ ήταν πολύ παράξενη, δεδομένου ότι έχεις δώσει με κύρωση τη σύμβαση στη Βουλή, δηλαδή είναι νόμος του κράτους, έχεις παραχωρήσει κυριαρχικά σου δικαιώματα σε μια εταιρεία που είναι η μέση γραμμή σύμφωνα με τους χάρτες Μανιάτη, ας το πούμε έτσι, γιατί δεν βγαίνεις μετά με παρησία και να ξαναδώσεις ναύτεξ για έρευνα και αρχίζεις να κάνεις διάφορες αλχημίες τύπου FIR Αθηνών, FIR Μάλτας, δίνω λίγο παρακάτω, δίνω λίγο παραπάνω. Ξέρετε, είναι ένα μεγάλο θέμα που κάποιοι γεωπολιτικοί αναλυτές θα σας το αναλύσουν, αλλά το ίδιο συμβαίνει, ξέρετε, και με τον μπλοκ 1 πάνω, δηλαδή κάτι κέρδι, το οποίο η ελληνικά πετρέλαια έχει υποβάλει προσφορά και η οποία είναι ενισχύει ακόμα στο Υπουργείο από το 2016 και δεν τελεσφορεί η σύμβαση μέσα στη ΣΥΚΗ, και ενώ ήταν σαφή τα όρια της περιοχής που θα δίνονταν για παραχώρηση, όταν έγινε η συμφωνία με την Ιταλία, αυτή η συμφωνία σταματάει την γραμμή μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας και είναι κατά μήκος του συνόρου της υποπαραχώρησης περιοχής και σταματάει κάμποσα μίλια, κάποιες δεκάδες μίλια πιο νότια από το βόρειο άκρο. Σημαίνει ότι πάλι κάποια επίρρεια κάποιων νησιών δεν είναι 100%. Το ίδιο είναι αυτό που λένε. Των διαπόντιων. Των διαπόντιων, όπως λένε. Ναι, είναι Ιερικούσα με τους Οθωνούς. Αλλά αυτό μαζί με αυτά που έχουμε διαβάσει για την Αίγυπτο και την επίρρεια που έχει η Κάσος ή την Κρήτη κτλ., που είναι λιγότερο, και φτάνουν όλα μέσα στον 28ο, σου λέει ότι κάτι άλλο γίνεται. Ωραία. Δεν θα επιμείνω, δεν είστε γεωπολιτικός. Έχω εδώ. Να σας πω όμως μια πληροφορία που δεν σας έχω ακούσει να τη λέτε και ίσως να την ξέρετε, αλλά έχει τη σημασία της. Γιατί υπάρχουν χάρτες στην παγκόσμια αγορά, οι οποίοι κυκλοφορούν εδώ και πάνω από 12 χρόνια, που η TPAO, η τουρκική εταιρεία πετρελαίου, αποκτά δικαιώματα σε περιοχές μεταξύ Καστελόρης, Ρόδο και Κύπρου από την τουρκική κυβέρνηση για έρευνα πετρελαίου, παράνομα, γιατί δεν είναι δικά της αυτά τα νερά, αλλά και δεν είναι και κανένας, γιατί ούτε εμείς έχουμε ανακήρυξη ΑΟΣ. Σωστά το λέτε. Είναι δυνητικά δικά μας, ναι. Που δεν έχω ακούσει κανείς από τη δική μας πλευρά να φωνάζει γι' αυτό, και που ειρήσω εν παρόδο, όλες οι σεισμικές έρευνες που έκανε το Roots Race είναι ακριβώς στα όρια αυτών των παραχωρηθήσεων περιοχών. Πολύ σημαντικό αυτό. Και η οποία το ανατολικό της άκρος φτάνει λίγο κοντά στον 28ο. Μάλιστα. Νομίζω ότι παρότι γεωπολιτικός δεν είστε, μέσα από την αγορά, τη διεθνή, την παγκόσμια αγορά ενέργειας και τους χάρτες,
συμπεράσματα βγάλατε και κατάλαβαν και οι ακροατές τι είπατε μόλις τώρα. Η ΤΡΑΟ έχει πάρει οικόπεδα από το τουρκικό κράτος, δηλαδή Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει, ναι, σκίστε και Γιάννης, σε μια περιοχή την οποία δεν έχουμε ανακηρύξει οριοθετήσει, δυνητικά ελληνική ΑΟΣ, και φτάνει μέχρι τον 28ο μεσημβρινό. Τελεία. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος Αδαλής, που ξέρει καλά και αυτός από την πλευρά της οικονομετρίας. Μα η Σεύρον δεν αγόρασε την Όμπλ μετά την πτώχευσή της? Δεν έχει τα δεδομένα? Γιώργο Αδαλή, δεν ξέρω αν έχει ή δεν έχει, ή αν λέει κάτι αυτό για τον κύριο Γρηγορίου. Ξέρω ότι επίκειται σύμβαση με την BGS. Αυτό είμαι απολύτως βέβαιος που το λέω. Κύριε Γρηγορίου. Ναι, ναι. Η Νόμπλ όντως αγόρασε την. Η Σεύρον. Συγγνώμη, η Σεύρον εξαγόρασε την Νόμπλ. Τα δικαιώματα της Νόμπλ στην περιοχή, στην Αφροδίτη. Έχει δεδομένα γεωλογικά. Απομένως από την περιοχή, αλλά από την περιοχή εκεί πέρα, όχι από την Ελλάδα. Μάλιστα. Οπότε τώρα απλά επεκτείνει τη γνώση της. Τώρα θέλω, κύριε Γρηγορίου, στο χρόνο που απομένει, να πάμε λίγο σε ερωτήματα που έχουν πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχει μια διαστασιολόγηση με μεγάλες αποκλίσεις των πιθανών κοιτασμάτων. Άλλος λέει δις, άλλος λέει τρεις. Εγώ θέλω λιγάκι να μας πείτε συστολικά μία εκτίμηση και τους χρόνους, γιατί εδώ ακούω απίστευτα και για τους χρόνους που μπορούν όλα αυτά, αν ή όχι αν, και πώς κατά τη γνώμη σας θα λειτουργούσε στρατηγικά με μια σταθερότητα το περιβάλλον. Αυτό που ρωτάνε οι ακροατές είναι αλήθεια, γιατί ακούνε διάφορους αριθμούς που δεν σωστούνται να μπαίνουμε σε μια τέτοια αριθμολαγνία με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τα πραγματικά επιστημονικά δεδομένα που έχει διαθέσιμα η χώρα θα στηριχθούμε σε αυτά που έχει βγάλει η ΕΔΕΗ το 2019 και τις πιθανότητες που μπορούν να προκύψουν από εκεί. Αυτό είναι αυτό που έχουμε ουσιαστικά στα χέρια μας. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω άλλες εκτιμήσεις άλλων εκλεκτών συναδέλφων, δεν είναι σωστό να λέει κανείς ότι αν στο Ισραήλ βρέθηκαν αυτά ή στη Λεβαντίνη βρέθηκαν αυτά, επειδή στην Ελλάδα ο χώρος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος, κάνουν τις αναγωγές. Αν περιοριστούμε λιγάκι σε αυτά που έχει βγάλει η ΕΔΕΗ, και χωρίς να μπορώ να πω περισσότερα, δεν μπορώ εξάλλου, θα έλεγα ότι η εκτίμηση ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει 70 έως 90 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, το θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο έχει υπόσταση. Όχι μόνο αυτό περιλαμβάνει το Ιόνιο, την Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν πραγματικά ανακαλυφθούν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι τα μεγέθη είναι πολύ μεγάλα, επιτρέπουν πραγματικά τη χώρα να είναι εξαγωγός χώρα. Αν τα μετατρέψει κανείς αυτό που ακούμε τώρα τελευταία σε κυβικά μέτρα, 2 με 2,5-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μπορεί να παράγουν 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο φτάνουν να καλύπτουν μεγάλα ποσοστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με την Κύπρο, αυτό είναι ένα τεράστιο γεωπολιτικό όπλο, έτσι, που δεν μπορώ να το συζητήσω εγώ τώρα, αλλά καταλαβαίνετε την ισχύ της χώρας, όχι μόνο ως προς το γεωπολιτικό πλαίσιο, αλλά τις επενδύσεις, αν βάλετε κάτω τις επενδύσεις που χρειάζονται για να γίνουν αυτές οι παραγωγές φυσικού αερίου, υδρογόνων ανθράκων. Στην Κρήτη, ας πούμε, αν για να έχουμε ένα κοίτασμα γύρω στα 10-12 TCF, που μπορεί να είναι πολύ εύκολο, θέλουμε γύρω στα 15 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις συνεπάγονται ναυπηγεία τα οποία θα δουλεύουν, συσκευαστικές ζώνες στα ναυπηγεία, χημικές βιομηχανίες για την παραγωγή των υλών που θέλουν για τις γεωτρήσεις, σιδηροκατασκευές, μια ολόκληρη παράπλευρη βαριά βιομηχανία η οποία στην κυριολεξία αλλάζει το ρου της χώρας. Και αν προσθέσεις αυτά και τα έσοδα, τα αναμενόμενα έσοδα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ανά χρόνο, πραγματικά η Ελλάδα αλλάζει κλίμακα.
Χρόνες. Ο χρόνος τώρα για αυτά. Κάποιες από αυτές τις γεωλογικές δομές είναι αρκετά μεγάλες, που σημαίνει ότι ακόμα και με δυσδιάστατα σεισμικά ίσως τολμούσε κάποια εταιρεία να προχωρήσει η γεώτρηση χωρίς να πάει μόνο με την εθνογραφία, δηλαδή χωρίς να κάνει 3D τη μαγνητική, για να μπορέσει να διαπιστώσει και άλλα επιστημονικά δεδομένα που της είναι αναγκαία. Δηλαδή στην Κρήτη έχουμε έλλειψη και άλλων γνώσεων, γιατί δεν έχουν γίνει ποτέ γεωτρήσεις για αυτές τις γεωλογικές δομές. Οπότε ίσως θα μπορούσε κάποιος να ρισκάρει, και αν βρει, δηλαδή, ένα πολύ καλό σενάριο, ας πούμε, για την Κρήτη, και με την εμπειρία του ΖΟΡ θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε 5-6 χρόνια μπορώ, σε 6 χρόνια θα μπορώ να έχω παραγωγή. Ένα άλλο δυσμενέστερο σενάριο μπορεί τα 6 χρόνια να κάνει 8 ή 10. Αυτά που έχουμε χάσει τώρα, έτσι, τα τελευταία χρόνια με τις ολιγορίες, αλλά... Όχι, δεν είναι, είναι το ζουμί. Να γιατί κάποιοι, και εσείς και άλλοι, φωνάζαν τόσα χρόνια. Γιατί δεν το έχουν αντιληφθεί ότι πηγαίνοντας μια δεκαετία, πάνε όλα πίσω μια δεκαετία. Αυτό είναι το θέμα. Πάνε όλα πίσω μια δεκαετία που είναι από τις κρίσιμες δεκαετίες. Και, αλλά εκείνο που έχει σημασία, πάλι θα πέσουμε σε μια μεγάλη συζήτηση φιλολογικού επίπεδου για πόσο καιρό θέλουμε ορυκτά καύσιμα ή όχι. Αλλά ακόμα και έτσι όπως είναι σήμερα, όταν όλες οι προβλέψεις λένε ότι μέχρι το 2050, κατ' εμέ σημαίνει το 2050-2070, έτσι, θέλουμε το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο, έχουμε μπροστά μας 40-50 χρόνια, που ένα κοίτασμα κρατάει 25 χρόνια, μάλιστα. 30. Άρα έχουμε τώρα χρόνο ακόμα, για να, αλλά να μην το σταματήσουμε πάλι. Η ενεργειακή φτώχεια και η ενεργειακή κρίση είναι εδώ, κύριε Γρηγορίου. Δεν είναι μετά από 70 χρόνια που όλοι εύχονται να πάμε με μετάβαση σε ένα άλλο τρόπο. Όλοι. Ποιος δεν θα το ήθελε. Ποιος δεν θα το ήθελε. Αλλά μέχρι τότε τι έγινε, να πεθάνουμε, ψοφήσουμε, να φτωχύνουμε κι άλλο. Και δεν είναι λαϊκισμός. Αυτή είναι η ουσία. Το λέω για κάποιους ταλιμπάν της καθαρής. Ταλιμπάν. Το εννοώ αυτό. Τις καθαρές ενέργειες που δεν μπορούν να αντιληφθούν πώς καταστρέφονται κοινωνίες αυτή τη στιγμή. Διότι έχεις μία κοινωνική αποσάθρωση και αιτία είναι η ακρίβεια στα πάντα, που ο παραγωγός αυτής της ακρίβειας είναι αυτά όλα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας και το μεγάλο πολιτικό, γεωπολιτικό, γεωφυσικό και επενδυτικό κεφάλαιο. Είναι ο EastMed. Οι Αμερικάνοι με ένα non-paper πριν 2 χρόνια είπαν ότι το εγκαταλείπουν. Είπαν αυτοί. Λες και τους αφορούσε άμεσα. Αλλά τέλος πάντων. Και ότου θαύματος, πίσω από αυτό καλυφθήκαν όλοι όσοι δεν πολύ πιστεύουν. Δεν πολύ πιστεύουν, και το τονίζω αυτό, στην υπόθεση. Σήμερα που έχουμε αυτή τη διαδικασία, εμείς δεν θα έπρεπε να είμαστε οι πρώτοι που θα έπρεπε να σέρνουν το χορό για τον EastMed, αν θέλετε να λειτουργήσει και ως κράχτης για να προχωρήσουν πράγματα? Εννοείται. Γιατί το έχετε ακούσει αυτό να το λέει κάποιος πολιτικός παράγοντας? Όχι. Και εγώ δεν το έχω ακούσει. Όχι. Δεν έχω ακούσει, αλλά πραγματικά ο EastMed είναι ένα εργαλείο, όπως υπάρχουν και μερικά άλλα τέτοια εργαλεία που θα μπορούσε να... Προφανώς. Το λέω όμως, κύριε Γρηγορίου, με συγχωρείτε, το λέω γιατί πάλι όλοι κοιτάζουμε και περιμένουμε τι θα πει ο Νετανιάχου που ήταν εμπνευστής. Λες και εμείς είμαστε, χαιρετίζουμε και παρευρισκόμαστε, πως λέγαν παλιά σε συνέδρια. Ναι, δεν είναι. Νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες δυστυχώς ενδείξεις που σε κάνουν να είσαι πολύ σκεπτικός. Σας είπα μία ένδειξη για τις περιοχές που έχουν επιστραφεί από παραχωρησίουχους και η ΕΔΕΗ δεν βγάζει. Σας είπα έμεσα ότι υπάρχουν περιοχές στον ελλαδικό χώρο που θα μπορούσαν να βγουν σε γύρους παραχωρήσεων και να προσελκύσεις επενδυτές και σε άλλα μέρη της χώρας, όπως είναι ο Θερμαϊκός. Θα μπορούσαν να βγουν χερσαίες περιοχές. Υπάρχει το Coal Bed Methane που υπάρχει στο Σιρμόνα και τον Έστω, μια πολύ μεγάλη ιστορία που έχει μέσα και γεωθερμία και είναι τελείως πράσινο, μεθάνιο και γεωθερμία μαζί, μια άλλη μεγάλη συζήτηση, τα οποία βλέπει κανείς ότι οι κρατικές αρχές διστάζουν. Δεν ξέρω αν έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Ναι, ναι. Για να... Έχουμε. Για να σας πω, να σας θυμίσω
την ξέρετε την ιστορία. Απλά μερικές φορές η ιστορία είναι αυτή που όχι μόνο μας διδάσκει, αλλά μας δίνει το δρόμο. Κάποτε η Ελλάδα μεγαλούργησε τον χρυσό αιώνα του Περικλή. Και πολλά από αυτά που εμείς χαιρόμαστε σήμερα είναι ακόμα τα αποτελέσματα εκείνης της εποχής. Και είχα την τύχη να διαβάσω πριν από πολλά χρόνια ένα βιβλίο του πατέρα του Ηλία του Κολοφάγου, ο οποίος ήταν αρχιμηχανικός στο Λαύριο. Και που περιγράφει πως οι αρχαίοι Αθηναίοι εκμεταλλευόντουσαν τον Άργυρο, το Ασίμι, από τα μεταλλεία του Λαυρίου. Το οποίο, καλά, δεν θα πούμε στις τεχνικές λεπτομέρειες που οι αρχές της μεταλλουργίας είναι οι ίδιες με τις σημερινές. Αλλά υπάρχουν μερικά σημεία εκεί πέρα τα οποία αξίζει κανείς τον κόπο να δει. Πρώτον, οι αρχαίοι Αθηναίοι μέσα στην δημοκρατία τους κατάλαβαν ότι το να το κάνουν, να το εκμεταλλευτούν ως κράτος ήταν δύσκολο. Έπρεπε να συντηρούν πολλούς δούλους με τις ψηλοεπαναστάσεις τους, με. Και προκήρυξαν διαγωνισμό ούτως ώστε ιδιώτες επενδυτές να πάνε και να αρχίσουν να εκμεταλλεύονται τις φλέβες ασημείς στο Λαύριο. Υπάρχουν αυτά σε, και σε κολόνες στο Νομισματικό Μουσείο γραμμένα όλα έτσι. Σωστά. Και όντως γίνανε αυτοί οι διαγωνισμοί. Οι άνθρωποι που διαπραγματευόντουσαν από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας διαλεγόντουσαν με κλήρο ανάμεσα στους Αθηναίους πολίτες, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση αδιαφάνειας. Οι όροι με τους οποίους τα έπαιρναν οι παραχωρήσεις ήταν οι αντίστοιχοι με τους όρους που δίνουμε σήμερα παραχωρήσεις για πετρέλαιο. Πλήρωναν μίσθωμα από τα κέρδη που είχαν στο ελληνικό δημόσιο ρόγιαλτις. Είχαν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για να κάνουν εργασίες, για. Και το ελληνικό, η Αθήνα, άρχισε να έχει χρήμα. Ασίμι, που έβγαζε τα περίφημα αθηναϊκά τετράδραχμα, τα ασημένια, με την Αθηνά πάνω και την Κουκουβάγια. Και όταν τα πράγματα ζωρίσαν ξανά με τους Πέρσες, ο Θεμιστοκλής, που ήταν μεγάλο μυαλό και στρατηγική είχε, είπε αυτά πια τα μισθώματα που παίρνουμε, αντί να τα μοιραζόμαστε και να φτιάχνουμε λίγο καλύτερη την πόλη μας, θα κάνουμε τρίρεις. Και με τα μισθώματα από τα έσοδα του Ασημιού που τα είχε δώσει σε ιδιώτες επενδυτές έφτιαξε Τρίρις. Οι οποίες Τρίρις αυτές ήταν που του έδωσαν την νίκη στη συνέχεια στη Σαλαμίνα. Και επομένως έμεσα οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της Αθήνας μέσα από μια πολύ καλή διαχείριση και ένα στρατηγικό όραμα ενός μεγάλου ηγέτη του Θεμιστοκλή μπόρεσαν να διώξουν τους Πέρσες, να γλιτώσουν την Ευρώπη από την βαρβαρική αυτή εισβολή και να κάνουν τον χρυσού αιώνα των Αθηνών. Ένας πολιτικός δεν διαβάζει λίγο ιστορία να έχει ένα τέτοιο όραμα, δηλαδή. Γιατί όχι. Λοιπόν, μου απαντήσατε, καλύτερο επίλογο δεν μπορούσα να έχω, να σας πω, γιατί οι συμβάσεις, ξέρετε, δεν είναι κάτω από το τραπέζι, άρα θα τολμήσω εγώ, δεν το πείτε εσείς, δεν έχει μίζα εδώ, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εάν το κάνεις αυτό, θα πρέπει να δυσαρεστήσεις αυτούς που με τα πρακτικά εισαγάγουν στη χώρα και πετρέλαιο και φυσικό αέριο, κύριε Γρηγοριού. Καταλάβατε. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα για εσάς από το Λονδίνο, από τον Νίκο. Εάν ήσασταν σε θέση ευθύνης, πρωθυπουργός λέει, υπουργός, θα τολμούσατε να προχωρήσετε σε εξορίξεις? Και αν βρίσκατε εμπόδια, τι θα κάνατε, κύριε Γρηγοριού, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί, λέει, το πολιτικό σύστημα? Νομίζω ότι τις απαντήσεις τις έχω δώσει όλες τόση ώρα που μιλάω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα πράγματα και τις ερωτήσεις των ακροατών σας. Το εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η χώρα έχει προοπτικές να έχει σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου και να είμαστε οι πρωταγωνιστές των επόμενων δύσκολων δεκαετιών για την Ευρώπη. Ας το έχουμε στο μυαλό μας. Κύριε Γρηγορίου, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας σήμερα, αλλά ήταν μια συζήτηση, να το πω ελληνικά, out of the box και έχει σημασία από έναν άνθρωπο που ξέρει 4 δεκαετίες πολύ καλά όλον αυτό το χώρο και κυρίως τον ευχαριστώ γιατί μοιράστηκε σκέψεις του με τους ακροατές για να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα και πώς πρέπει να πορευτούμε. Καλημέρα κύριε Γρηγορίου, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, καλημέρα.